Παρακαλούμε να προσέλθει το βήμα ο Δήμαρχος Βόρειας Λεμεσού, κύριος Γεώργιος Καμπύλης, για την ομιλία του. Θεοφιλέστατε, Επίσκοπε Λεγέας, κύριε κύριε Εόκλητε, σας ευχαριστούμε για την τιμή μας κάνατε. Αγαπητοί πατέρες, κύριε Ταξιέρχε της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, κύριε Μάντα Παναγιώτη, κύριε Γενική Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αυταρδίας, κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Δύσκολες ημέρες άλλωστε για την Μητρόπολη μας, με αυτά που ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ελπίζουμε όλοι να πάνε καλά και να προχωρήσουμε. Να ξεκινήσω τώρα με τη σειρά που θα μου επιτρέψετε λίγο να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και όλους τους φίλους που ήρθαν να παρακολουθήσουν την ορκομοσία μας. Κύριε Περιφερειάρχες, κύριε Λαμπρόπουλε, κύριε Σκατζέ, να επιβεβαιώσω και εγώ με τη σειρά μου την συνεργασία που έχουμε αυτό το διάστημα, αυτή την περίοδο, τη δημοτική περίοδο, και ελπίζω, όπως αναφέρατε, να συνεχιστεί και στο επόμενο διάστημα και να καλωσορίσουμε στην παρέα της Περιφερειακής Αρχής και τον κύριο Κώστα Μαυρώνη και να ευχηθώ σε όλους μια δημιουργική θητεία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εκπρόσωπο της αποκεντρωμένης διοίκησης, μας ελέγχετε τις αποφάσεις, πιστεύω να τα πήγαμε καλά στην δηλαδή, από ό,τι και στην επόμενη, και να έχουμε αυτή τη συνεργασία προκειμένου όλες οι αποφάσεις μας να είναι νόμιμες και να ακολουθούμε τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία. Αγαπητές συνάδελφοι, κύριε Φανέ Δημήτρη, Δήμαρχε Ναυπλίου, να ευχηθώ και σε εσάς καλή δημιουργική θητεία, νέα αρχή και για εσάς, και να έχουμε τη συνεργασία στο επίπεδο, καθότι είστε σε άλλη περιφερειακή ενότητα, αλλά είμαστε γειτονιάζουμε άλλωστε και να έχουμε μια καλή συνεργασία. Κύριε Ντροπή, πρόεδρε του Μελητηρίου Αρκαδίας, κύριε Παπαθεοδόρου, συγγνώμη, πάντα εδώ με τον Περδέμον, να είστε καλά. Κύριε Περιφερειακέ, πρόεδρε μάλλον της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Κύριε Περιφερειάρχη, όπως σας αποκαλώ, κύριε Νίκο Καραλή, έχουμε μια συνεργασία από παλιά την υπηρεσία στις επιτροπές που έχουμε στην υπάρξη. Κύριε Τέλος Δήμαρχη, κύριε Δαλιάννη Γιώργο, κύριε Δαλιάννη Στράτη, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Κύριε συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, θα το πω με τη σειρά, από το νεότερο, αυτοδιοικητικά, κύριε Μανώλη Δουλιανίδη, Δήμαρχε Νότιας Κοινωρίας, κύριε Κώστα Τζούμη, φίλε Κώστα, Δήμαρχε Τρίπολης, κύριε εσείς έχετε και παρελθόν, έχετε και προηγούμενες θητείες, οπότε δεν θεωρήσετε όπως ο κύριος Δουλιανίδης νέος δήμαρχος, Δήμαρχε Μεγαλόπολης, Νικόπουλη και Κωνσταντίνια. Αγαπητέ φίλε Στάδη, ο μακροβιότερος πιστεύω αυτοδιοικητικός στην αίθουσα, αν δεν κάνω λάθος, άλλωστε μας συνδέει φιλία πριν την αναλάβουμε ως Δήμαρχη το 2019. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Ποιον ξεχάσα. Συγγνώμη, να αναφερθούμε πολύ σωστά. Λόγω υποχρεώσεων της ορκομοσίας του Δημάρχου Σπάρτης, αποχώρησαν ο κύριος Θανάσης Βασιλόπουλος, να τον ευχαριστήσω για τη σύντομη έτσι, παρουσία του Δήμαρχος Καλαμάτος, ο Θανάσης Βασιλόπουλος, και ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, ο κύριος Καφαντάρης Δημήτρης. Τους ευχαριστήσω. Δεν μπορούσαν να παραμείνουν άλλο και γιατί έπρεπε να παρακολουθήσουν και την ορκομοσία στο Δήμο Σπάρτης. Κύριοι εκπρόσωποι όλων των φορέων, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή σας παρουσία στην τελετή ορκομοσίας. Μια ιδιαίτερη χαρά, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε σε αυτή τη σημαντική τελετή για την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και για όλους εμάς τους αιρετούς. Ο θεσμός της αυτοδιοίκησης είναι ο πλησιέστερος στον πολίτη και στην καθημερινότητά του. Πρώτοι από όλους, εμείς οι αιρετοί, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα προβλήματα των πολιτών μας και καλούμαστε να δώσουμε λύσεις σε θέματα που δεν είναι μόνο προσωπικά αλλά μετατρέπονται σε συλλογικά. Γι' αυτό ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Να δημιουργήσουμε έναν Δήμο ανθρώπινο, έναν Δήμο φιλικό που θα στέκεται κοντά στους πολίτες και στις ανάγκες του. Σας καλώ λοιπόν όλους, κυρίως αυτούς που ορκιστήκαμε λίγο πριν, να θέσουμε ως προτεραιότητα το κοινό συμφέρον, έχοντας στο μυαλό μας
ότι ο μοναδικός μας αντίπαλος είναι τα προβλήματα του τόπου μας. Να δουλέψουμε σκληρά, με όραμα και πλάνο και να επενδύσουμε στην πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας. Με τον όρκο που δώσαμε, υποσχόμαστε ξανά πως θα δουλέψουμε σκληρά, πιο σκληρά για το Δήμο μας και θα συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας. Θα συνεχίσουμε το οικοδομητικό μας έργο με το ίδιο αίσθημα μετριοπάθειας και κυρίως χωρίς αλαζονία. Όλοι πρέπει να αντιληφθούμε την ευθύνη που αναλαμβάνουμε και να σταθούμε με θάρρος, ειλικρίνεια και υπευθυνότητα απέναντι στα καθηκοντά μας. Στη δημοτική περίοδο που ολοκληρώνονται, δεν διστάσαμε απέναντι στις δυσκολίες και στα προβλήματα, τα οποία ήταν πάρα πολλά. Καταφέραμε με σκληρή δουλειά να θέσουμε τις στέρεες βάσεις πάνω στις οποίες θα οικοδομήσουμε την επόμενη πενταετία που έχει. Το επόμενο διάστημα, να ολοκληρώσουμε όλα αυτά που ήδη υλοποιούνται και να υλοποιήσουμε όλα αυτά που ήδη διεκδικούμε και συνεχίζουμε με την ίδια επιτυχία τη διεκδίκηση όλων αυτών που οραματιζόμαστε και σχεδιάζουμε για τον τόπο μας. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ όλους τους πολίτες που μας τίμησαν, με τίμησαν για δεύτερη φορά με την ψήφο τους και μας έδωσαν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε το έργο που ξεκινήσαμε, αλλά και να προχωρήσουμε στα έργα που έχουμε σχεδιάσει για την πρόοδο του τόπου μας. Διαβεβαίνω όλους τους πολίτες του Δήμου μας πως θα συνεχίσουμε να διοικούμε χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς, όπως άλλωστε το πράξαμε έως σήμερα. Προσωπικά νιώθω υπερήφανος. Νιώθω υπερήφανος για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη τόσο στο πρόσωπό μου όσο και στους συνεργάτες μου. Το προσωπικό φορτίο είναι μεγάλο. Ιδιαίτερα τώρα που οι πολίτες του Δήμου μας με τίμησαν την ψήφο τους για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και δεσμεύομαι ότι θα κάνω τα πάντα ώστε να ανταποκριθώ στις προσδοκίες τους. Την τετραετία που ολοκληρώνεται, εργαστήκαμε με ήθος, αξιοπρέπεια, ειλικρίνεια, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Με αυτές τις αρχές θα πορευτούμε και την επόμενη θητεία. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση, ιδέα και σκέψη, γόνιμη και ευνοϊκή, από όπου και αν προέρχεται, για την πρόοδο του τόπου μας. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε ότι θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σε έναν άνθρωπο που δεν είναι μαζί μας. Στον αντίμαχο και μέλος της παράταξής μας, που δεν είναι πλέον μαζί μας, τον Γιώργο τον Κλεόπα. Μια απώλεια που μας τύχησε τόσο προσωπικά όσο και συλλογικά. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για μας, καθώς συμπληρώνεται ακριβώς 6 μήνες από τη μέρα που έφτασε στα αυτιά μας η δυστάλιστη είδηση του Χαμού. Πιστεύω πως από εκεί ψηλά θα χαίρεται πραγματικά και θα είναι περήφανος το ίδιο και περισσότερο από εμάς για την παράταξή του, για τη Δημοτική Αρχή που πίστεψε και εργάστηκε με πάθος και πολύ αγάπη. Και είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά που έκανε για τον τόπο μας. Επίσης θα μου επιτρέψετε να κάνω μια... να απευθύνω τα θερμά μου συλληπιτήρια δημόσια στην οικογένεια ενός άλλου μέλους της παράταξής μας, δεν ήταν στις πρόσφατες εκλογές υποψήφιος, ήταν το 2019, στην οικογένεια του Περικλήτου Δικαίου, που σήμερα το πρωί πληροφορηθήκαμε ότι έφυγε από κοντά μας. Τα θερμά μου συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία μας όλους τους συνεργάτες μου στην τωρινή δημοτική περίοδο, που αποφάσισαν ο καθένας για τους δικούς του προσωπικούς λόγους και ξεχωριστούς λόγους να μην θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα, καθώς και όσοι δεν κατάφεραν να επανεκλεγούν. Η εμπειρία και οι γνώσεις τους θα είναι χρήσιμες, καθώς θέλουμε όλους κοντά μας για το δύσκολο έργο μας που ξεκινά στη νέα θητεία. Να ευχαριστήσω και όλους τους δημοτικούς συμβούλους, τους προέδρους και τους κοινοτικούς συμβούλους για τη συνεργασία που είχαμε αυτή την περίοδο, με όλες τις δυσκολίες και με όλες τις διαφωνίες που είχαμε. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους νέους δημοτικούς συμβούλους, τους προέδρους και τους συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων και το εύχομαι να έχουμε μια παραγωγική θητεία. Επίσης, αξίζουν συγχαρητήρια και σε όλους τους υποψηφίους για την προσπάθειά τους και το ενδιαφέρον τους να ασχοληθούν με τα κοινά του τόπου μας. Τέλος, αυτό που θέλω για άλλη μια φορά να τονίσω προς όλους, προς όλες τις παρατάξεις, είναι πως δεν περισσεύει κανείς. Όλοι είναι χρήσιμοι και όλοι μαζί οφείλουμε να συνεργαστούμε για τον κοινό σκοπό που έχουμε θέσει, που δεν είναι άλλος από την πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας. Θα ήταν παράληψη
να μην ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Νικόλαο Γαϊτάνη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Μνήμη Αγγελικής και Λεωνίδα Ζαφύρη για την παραχώρηση της αίθουσας που βρισκόμαστε. Ολοκληρώνοντας, μιας και σε μερικές μέρες κλείνει το έτος που αποτέλεσε ορόσημο για το Άστρος, αλλά και για όλο το Δήμο μας, καθώς συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από τη σύγκληση της δεύτερης Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε ένα σημείο της επενδυακής έκδοσης του Δήμου μας για τα 200 χρόνια ακριβώς από την δεύτερη Εθνοσυνέλευση. Πιο συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Ράδος, καθηγητής ιστορίας, στο πανηγυρικό του λόγο που εκφωνήθηκε στις 14 Απριλίου του 1990, 123 χρόνια πριν, κατά τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πλάκας της δεύτερης ενάστρη Εθνικής Συνελεύσεως, που τοποθετήθηκε εκείνη την περίοδο στον ιερό χώρο από την ιστορική και εθνολογική εταιρεία της Ελλάδος, προτρέπει τους πολίτες να γίνομεν λαός της ελπίδος, για να καταστώμεν λαός της ζωής και της ενέργειας. Γιατί ο κόσμος ανήκει μόνο στους αισιόδοξους. Η απεσιόδοξη δεν είναι παρά αξιολύπητη θεατέρ. Και πιστεύει πως το έθνος θα ευρύνει το να εξέλθει αύριο από τη σκιά που έριξε πάνω του η ανεπάρκειά μας, εάν το έργο της βελτιώσεως ήρχιζε έκαστος εφεαυτού πρώτου. Στην ανατολή λοιπόν της νέας δημοτικής περίοδου και της νέας χρονιάς οφείλουμε όλοι να είμαστε αισιόδοξοι και να αναλάβουμε την ατομική μας ευθύνη που μας αναλογεί για την πρόοδο και του τόπου μας αλλά και της χώρας μας. Εύχομαι σε όλους να έχουμε μια δημιουργική θητεία και καλή δύναμη στο έργο μας. Το έχουμε πραγματικά ανάγκη. Χρόνια πολλά με υγεία σε όλους και εύχομαι να έχουμε μια καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσία σας. Να είστε καλά.